φύλαγε μια μεγάλη έκπληξη. Μας φύλαγε ένα τεράστιο τίτλο. Ένα τίτλο από τους κορυφαίους τίτλους καριέρας της Ελέφια The Beauty. Κυρίες και κύριοι, ας δούμε το βίντεο. Ο ίδιος είναι έτοιμος
να αγωνιστεί και να δεσμευτεί για αυτήν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης πάρα πάρα πολύ την εταιρεία, τον κύριο Λευτερίου, που διαχειρίζεται όλο αυτό το μεγάλο δίκτυο με επιτυχία, όλο το προσωπικό της εταιρείας, πραγματικά. Την κυρία Ρενιέλη που διοργανώνει όλες αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που μαγειρεύει η εξέλιξη της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμάς, γιατί είναι εργαλείο απόκλευσης, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το επόμενο διάστημα. Γιατί μια εικόνα είναι σαφώς χίλιες λέξεις και όλες αυτές οι πολύ σωστά οργανωμένες και δυναμικές εκδηλώσεις μας ακολουθούν για πολλά χρόνια. Όλο το υπόλοιπο προσωπικό που είναι και πίσω από την κουκλίνα πολλές φορές. Όλο το όρος. Να τους υπαγγείλουμε, γιατί όλες τις εκδηλώσεις γνωρίζουν και όλες. Τα παιδιά στην αποδίκη, τα χαρούμενα πρόσωπα στη ρεσεψιόν, το security που θα πούμε μέσα, θα μας χαιρετήσει. Πραγματικά όλοι αυτοί είναι συνεργάτες μας. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν για μας. Τους αξίζει ένα πολύ πολύ δυνατό χειροκρότημα. Να ευχαριστήσω την ομάδα που συνεργαζόμαστε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το Win-Win, που μοιράζεται την επιτυχία μας. Κάποιος έγραψε το Win-Win, έγινε πλατινένιο. Ευχαριστώ. Πραγματικά είναι μια επιτυχία για όλη την ομάδα. Όπως και εμείς απολαμβάνουμε, υπερόμαστε και μοιραζόμαστε την επιτυχία του κάθε συνεργάτη. Επίσης, όλα τα παράλληλα δίκτυα που συνεργαζόμαστε ή δεν συνεργαζόμαστε είναι πάρα πολύ όμορφο. Το είπε και η Αναστασία προηγουμένως, γιατί από όλους αυτούς τους ανθρώπους έχουμε πάρει παρακίνηση, έχουμε πάρει ενθουσιασμό από τις ιστορίες επιτυχίας τους, από τα μηνύματά τους, από τον τρόπο που λειτουργούν, από τη γνώση τους. Έχουμε πάρει πολύ μεγάλη παρακίνηση εμείς. Τέλος, έχουμε ευχαριστήσει την οικογένειά μου, τον Μανώλη μου, την Άγγιστή μου, την μητέρα μου που είναι εδώ σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό για μας, είναι και την πολύ κρίση πάντα ήταν από την αρχή. Τότε τα παιδιά ήταν μικρά, όμως πραγματικά καλοχύθηκαν μέσα από τη διαδικασία της δουλειάς. Καλησπέρα και από μένα και καλή χρονιά. Καλή και δημιουργική χρονιά. Θα ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη, την ευγνωμοσύνη της Τάμιου για το σπουδαίο μου, τον κύριο Κυριακή. Εδώ έχει μια μεγάλη πράγμα. Εδώ με πίεσε, μου έδειξε τον δρόμο, δεν με πίεσε ποτέ, δεν με προσέβαλε και γι' αυτό έμεινα τον πρώτο χρόνο. Μετά ήταν επιλογή μου να μείνω. Τον πρώτο χρόνο όμως δεν ήξερα τι γινόταν στην ΕΛΕΝ, μπορούσα να φύγω, να πάσα στιγμή. Γι' αυτό και ένας λογαριασμός φέτος που έχουμε είναι 20 συν 1, 80 χρόνια προσαρμογής και άλλα 20 και ένα επαγγελματισμό. Για τις ευχαριστίες, όπως και τα Νόμπελ, να ευχαριστήσω και τους μαθητές. Δεν είναι μόνο το δίκτυο η γραμμή αναδοχής, είναι και όλοι που συμπορευτήκαν αυτά τα χρόνια. Ο Βασίλης Αγγιόπουλος, ο Γεωργιά, ο Δήσης Αγγιά. Είμαστε από την κυρία μας και από την είναι φίλοι και συνεργάτες, καλοί. Παράλληλα, δέχτε, κρατώντας πάντα τις ισορροπίες με αξιοπρέπεια και όμως και αλληλεπίδραση. Πριν 21 χρόνια, σαν αύριο, ακούσαμε την ιδέα. Διάμαθα κάτι πολύ τρελό, κάτι πολύ δύσκολο, κάτι πολύ περίεργο. Ένα χρόνο κάναμε αυτό που όλοι περισσότεροι κάνουν, ανάλογα. Άλλοι το κάνουν μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο παραμονήσατε και 10 και 15 χρόνια. Ζούνε με τις αμφιβολίες, ζούνε με τις φοβίες για τον εαυτό τους, αν μπορούν να τα καταφέρουν τελικά. Μετά από τον χρόνο αυτό που ξεπεράσαμε και εμείς αυτά τα θέματα, γιατί ήταν έξι δύσκολη ελπίδα, είσαι 16 χρόνια στο στρατό αξιωματικός και είσαι σαν δικό σου μικρό κόσμο, σε ένα μικρό κόσμο. Δεν μπορείς να δεις διαφορετικά πράγματα, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να ανοίξεις ορίζοντες. Πρέπει να σκεφτείς διαφορετικά. Πρέπει να εγκληματιστείς το καινούργιο περιβάλλον. Όμως όταν εγκληματιστείς, εκεί πρέπει να κάνεις πράγματα. Τι είναι η ΕΛΕΝ, τρεις εταίρες. Ένας εταίρος είναι η εταιρεία που είπε ο κ. Ελευθερίδης, με ερχόμαστε
να υποστηρίξουμε και να είμαστε δίπλα σας και η εταιρεία να είναι πάντα δυνατή και χρήσιμη για τους συνεργάτες. Αυτό είναι κοινό λόγο. Ο δεύτερος εταίρος ποιος είναι, ο δεύτερος συνέταιρος. Η γραμμή ανατοχή έχει σπόνσορες, το σύστημα εκπαιδευτικών του καθενός και ο τρίτος εταίρος, ο πιο σημαντικός, ποιος είναι. Εσύ, ο καθένας, ο ίδιος ο εαυτός του. Αυτός είναι που θα του δώσει τη δύναμη, θα του δώσει την απόφαση να κάνει πράγματα. Ό,τι και να κάνει η εταιρεία, ό,τι και να κάνει ο σπόσορας, ο team leader, ο τα leader, ο προς, ο σύνδερ, ο κόλτ, δεν γίνεται τίποτα αν εσύ δεν έχεις πάρει απόφαση. Ποια απόφαση? Να αναβαθμίσεις τη ζωή σου, ενταπλικά μετά από καλά, να αναβαθμίσεις τη ζωή σου, τη δική σου και της οικογένειάς σου. Θυμάμαι ότι πριν 19 χρόνια πρέπει να πάω στο Χίλτον. Ήταν, είχαμε μια βράβευση γιατί κλείσαμε drones, πήραμε και ο καλύτερο και drones μέσα σε ένα χρόνο από την πρώτη μεριά στην ουσία. Και έχω πάρει το πανέλο από το χέρι και ανεβαίνουμε πάνω και η άλλη στιγμή που είχε ακούσει ότι βλέπουμε πάνω στη σκηνή πήγε κρύφτηκε, πίσω στις καρέκλες. Ήταν το 2000, ήταν 9 χρονών. Και τη φωνάζω, αρχιστής, σε βλέπω. Σηκώθηκε πάνω, 9 χρονών ήταν. Τσακ, 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 τσακ. Και ήρθε εδώ. Και σήμερα η αρχιστής είναι ο Μανώλης. Και ο Μανώλης είναι ο Μανώλης που βλέπετε. Έπειτα μας, η Ελένη είναι οικογενειακή επιχείρηση, οικογενειακή υπόθεση. Τα παιδιά ήταν μικρά, μεγαλώσαμε μέσα από τη δουλειά. Και τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι δεν έχουν αξία τα λεφτά. Όταν έχεις λύσει βέβαια το οικονομικό σου, έχεις βάλει πετρέλαιο, έχεις πληρώσει τους λογαριασμούς σου, έχεις, είναι όλα με αυτόματες πληρωμές, δεν σκέφτεσαι τι θα γίνει μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, να έχεις λύσει αυτά. Τελικά αυτό που μένει στη ζωή μου είναι. Τι είναι. Οι άνθρωποι που γνωρίζεις, τα βιβλία που διαβάσεις και τα μέλη που θα δεις. Τα τελευταία 2 χρόνια, 3, άσχετα με τα ταξίδια της ΕΛΕΝ, όσα πήγαμε, αρκετά, πρέπει να πούμε πάει οι δυο μας για μας, από εμάς, από την ΕΛΕΝ πάλι, κύριε Ελευθερία, από τον πόλεμο σου. Έτσι, πάνω από 6-7 ταξίδια, 8 άλλα μεγάλα, 17 ημερών, περίπου Ολυμπία, Μαζονία, πού θα μπορούσαμε να έχουμε πάει εμείς, ο Στάθος και η Ευαγγελία, για το μισθό μου, για τη σύνταξη, πώς. Και αυτά χωρίς να στερούμε την οικογένειά μας. Και καλύτερα έρχεται. Πίστη, αντοχή, σταθερότητα. Το κλειδί είσαι εσύ. Θα ήθελα λίγο τα παιδιά να κάνω εδώ. Τώρα θα κάνω το πρώτο κύριε Καθημερίδη για μια φωτογραφία. Είναι μια φωτογραφία. Και θα τους πω και το στόχο μας για το 2009. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Καλή απόφαση, παιδιά! Καλή απόφαση!
μαζί. Να το πάρετε σήμερα και όλες τηλέφωνο, να μιλήσετε ραντεβού, γιατί το κρατάτε μακριά από την οικονομική του ελευθερία. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Αλγεράκη, που πριν 20 χρόνια πήρε τηλέφωνο με αυτόν τον άνθρωπο και δεν αποφάσισε για εκείνο ότι δεν κάνει. Σαν οικογένεια, έχουμε κοινούς στόχους. Δεν νομίζω πολύ μπορούν να δουλέψουν το παιδί μαζί με την οικογένειά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζήσαμε υπέροχα χρόνια μέσα από αυτήν την κοινότητα. Μου αρέσει γιατί θέτουμε στόχους μαζί με τον πατέρα μου και αποτελεί πραγματικό πρότυπο για εμάς, για όλη την οικογένεια. Αφού και το δίκτυό μας, θέλω να το ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την υποστήριξη που μας παρέχει. Χωρίς αυτούς, φυσικά, δεν θα ήμασταν εμείς τώρα εδώ να προβλεπόμαστε. Πρέπει όλοι.